έχουμε αυτή τη στιγμή. Εσείς πώς αυτό είναι βιώσιμο, δεν είναι βιώσιμο. Αυτό είναι ηφαισιακό. Είναι ηφαισιακό. Υπονομεύει την οικονομία και οπωσδήποτε και την κοινωνία. Βεβαίως. Η λύνη συμβάλλει στην υπόθεση της μείωσης του χρέους. Όχι. Άρα κατά συνέπεια δεν αποτελεί, πέρα από μια σημαία, ένα αδιανό πουκάμισο, δεν αποτελεί αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα ένα ισχυρό όπλο. Γι' αυτό βλέπετε. Ωστόσο, γι' αυτό βλέπετε. Πώς θα το πετυχαίνετε, γι' αυτό βλέπετε. Κύριε Σκουλέτη, και ο παράγοντας των δανειστών στη συζήτηση για το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους δεν το βάζει. Κύριε Σκουλέτη, μια ερώτηση. Η κυβέρνηση το λέει και το ξαναλέει. Ξέρετε ποια αξία θα έχει το πρωτογενές πλεόνασμα? Μόνο σε περίπτωση που αποφασίσει η χώρα να κάνει στάση πληρωμών, να κάνει μονομερείς ενέργειες. Μόνο τότε. Και να πει, κοιτάξτε, δεν μπορώ μόνο τους πρωτογενείς να πάρουν. Είσαστε κατά υπέρ του πλεονάσματος. Είσαστε κατά υπέρ. Θέλω να πείτε κάτι άλλο. Απαντήστε μόνο εσείς, κύριε Παπαδάκη. Μόνο αυτό. Είναι κατά, προσέξτε, μπορεί να το καταλάβετε. Είσαστε κατά ή υπέρ. Αφήστε να διευθύνω στην κουβέντα. Θέλετε να αλλάξουμε θέσεις? Εδώ θα μπορεί να προέλθει με τη δική σας πολιτική ακόμα μεγαλύτερο πλεόνασμα. Ξέρετε πώς? Με την αύξηση της φορολόγησης. Το λέει εδώ. Άκουσα τον κύριο Σταθάκη. Και να λέει, να λέει, και θα ήθελα να μου το εξηγήσετε γιατί έχει παρεξηγηθεί. Ο βουλευτής δήλωσε ότι η Ελλάδα υποφέρει από χαμηλή φορολόγηση. Εγώ να κάνετε τη δουλειά αυτή δική μου, κύριε Σκρέκα, δεν γίνεται. Διάλογο κάνουμε, κύριε Σκρέκα. Όχι με μένα, να κάνετε διάλογο με τον κύριο Σκρέκα. Αλλά εγώ ρωτάω. Το ερώτημά μου λοιπόν, αν ακούσει ο κύριο Σκρέκα, θα δει ότι είναι πολύ σημαντικό την παρατήρησή του. Το ερώτημα το δικό μου λοιπόν. Να πω το ερώτημα, δεν έχει καταλάβει ο κόσμο. Είπε ότι δεν υπερφορολογείται ακριβώ ο ελληνικό λαό, μάλιστα υστερεί. Και η υστέρηση αυτή φτάνει τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 11 δισεκατομμύρια ευρώ